Θέλεις, οι 30.000, ούτε τα βάουτσερ που δεν κάναμε, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα κατάρτισης. Πάρα πολλοί εργοδότες και δεν ήτανε. Απέλυσαν εργαζόμενους με πλήρη και προσέλαβαν σε άλλη εταιρεία με περιτροπή ή με μερική απασχόληση. Δεν είναι αυτή η συσχέτιση. Η συσχέτιση και το αίτιο αυτής της υπόθεσης ποιο είναι. Είναι ότι κάναμε, εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους του ΣΕΠΕ για την αδήλωτη εργασία, δηλώθηκαν πράγματα και βοήθησε πάρα πολύ η υπόθεση με τις εκατόδοσεις. Πάρα πολύ. Σε μικρομεσαίους οι οποίοι είχαν την ευχαίρεια πια να δηλώσουν και πρέπει να τη διαφυλάξετε σε 100%. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και θέμα παρατάσεων σε πολλά πράγματα. Στο τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να έχετε έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το θεσμικό πλαίσιο το έχουμε έτοιμο. Είναι πολύ διαπραγματεύσεις. Δηλαδή θα το συζητάμε από τώρα από τις 10 του μήνα. Πότε θα ψηφιστεί, λέω. Γιατί αυτό. Αφήστε να καταλάβετε πρώτα. Τουλάχιστον στο γύρο Working Group που έχει σήμερα, ο κύριος Βίζερ, που είναι επικεφαλής και τα ξέρει τα θέματα, είναι και προάγγελος πραγμάτων, είπε ότι θα είναι μέσα και αυτό. Που είναι πολύ σημαντικό. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Προφανώς. Ξέρετε πολύ καλά την αιμονή του Δουνουτού για τις απολύσεις. Τα ξέρετε αυτά. Άρα αυτά τα παλεύετε, τα διαπραγματεύεστε. Πού θα καταλήξουν, θέλουμε να ξέρουμε. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε και εμείς. Η πρόταση που έχουμε καταθέσει έτσι κι αλλιώς είναι. Πάντως λέτε ότι οι ομαδικές απολύσεις δεν θα περάσουν. Η επαναφορά. Ομαδικές απολύσεις δεν θα περάσουν. Κοιτάξτε, σήμερα τι ισχύει. Ισχύει το 5% αναμήνας της πάνω από 40 και μέχρι 30 άτομα πάνω από 150. Αυτό ήταν ο νόμος. Αυτό δεν μπορεί να τους δώσετε κάτι να το αυξήσετε. Να το αυξήσουμε. Όχι να το αυξήσετε. Λάθος έκφραση. Να το απαλύνετε. Εκείνοι οι πρώτες που έχουμε καταθέσει στο νομοσχέδιο που τελικά δεν μπήκε στη Βουλή για συζήτηση, θυμάστε που περιλάμβανε και το 751 μέσα, είχαμε προβλέψει το 2%. Δεν είναι το πρόβλημα το μεγάλο τόσο σε ό,τι αφορά τις απολύσεις. Δηλαδή, όταν είπα αυξήσετε, εννοούσα να μην πάει 100, να αλλάξουν τα όρια από 20 έως 150 εργαζόμενους, κάτι να τους δώσετε. Καλά, δηλαδή. Αυτό είναι τεχνικό θέμα πιο πολύ. Εμείς μιλάμε κυρίως για τον συμβολισμό που έχει ο όρος, το ποσοστό των απολύσεων, που πάμε για το 2% και κυρίως την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Τώρα έλεγε η Εθνική Γενική Συλλογική Συμβασία. 39 του. Και ευτυχώς δηλαδή σε συνεργασία και με τους κοινωνικούς εταίρους. Πιέσαμε και εμείς από τη μεριά μας για να παρατεθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Για να θα καταργόταν κατά 10% θα πηγαίναμε σε μείωση. Θα πηγαίναμε σε μείωση κατά 10% γιατί υπάρχει το επίδομα που ήταν το επίδομα γάμου. Το γάμου. Το οποίο δεν περιλαμβανόταν στην πίσω. Κύριε Φελούδη, στη θέση σας ήταν ο κ. Ζωμαλιάς προηγουμένως. Όχι, κυρία Στρατινάκη. Παλιά επί Νέα Δημοκρατία και. Ήρθε εργασιακά προσωπικά. Δεν είναι κοινωνικών ασφαλίσεων. Το έχει. Τα ξέρει. Είχα τα ασφαλιστικά την προεκλογική περίοδο. Τώρα ένα μήνα έχετε ασφαλιστικά. Το λέω αυτό, αναφέρω τον κύριο Ρωμανιά. Ο οποίος με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα και εν πωλής, κατά τη γνώμη μου, υπερβολικά, μιλάει για καταστροφή των πάντων. Δεν θέλω να. Και απλώς ήθελα να ξέρω. Τον είχατε όμως 8 μήνες, όχι εσείς. Είχαμε μια άριστη συνεργασία. Άριστη συνεργασία. Και με άριστη συνεργασία. Πού έχει δίκιο δηλαδή, αν δεν έχει. Με άριστη συνεργασία στο πεδίο των διαπραγματεύσεων για τα θέματα του. Ναι. Ο ίδιος διαπραγματεύτηκε πάρα πολλά πράγματα. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι οι διαπραγματεύσεις γίνανε από ανθρώπους άσχετους που δεν ξέραν το αντικείμενο. Δεν θέλω να πω. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Ρωμανιά, πολύ καλή συνεργασία. Δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου. Γιατί θα πω άσχημα πράγματα. Ναι. Συνεπώς τώρα. Μπαίνοντας τον Οκτώβριο, λοιπόν. Μπαίνοντας τον Οκτώβριο, τι θα αλλάξει στο δικό σας τον τομέα, θα αλλάξουν. Ακούστε τώρα τι. Επειδή σας άκουσα προηγούμενα να μιλάτε για ισοδύναμα πάρα πολύ σωστά. Όταν εμείς γυρεύουμε να βρούμε ισοδύναμα για να χρηματοδοτήσουμε το ασφαλιστικό σύστημα, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών έχει βρεθεί. Και να καλύψουμε και την μνημονιακή υποχρέωση για τη μείωση του 1,8 δις, εντάξει. Ναι. Εκείνο που εμείς ψάχνουμε να βρούμε είναι τα ισοδύναμα που δεν έχουν μόνο σχέση με το ασφαλιστικό. Για παράδειγμα, ας σας πω ότι η καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής εξοικονομεί 380 εκατομμύρια ευρώ για το κράτος, τι θα μου πείτε. Τη ψηφιακή κοινωνική υπογραφή. Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι κλιματίε αυτοί τόσα χρόνια που δεν το είχαν εφαρμόσει. Υπάρχουν σειρά μέτρων τέτοιου χαρακτήρα. Που είναι πότε θα γίνει αυτό. Αυτό θα μπει στη διαδικασία. Εμεί πάμε τώρα να σου πω κάτι άλλο. Να εφαρμόσουμε νόμο που ήδη είναι ψηφισμένο. Νόμο που λέει για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων. Το ξέρετε καλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα έρχεστε στο Υπουργείο με μία αίτηση και τίποτα άλλο, ούτε πιστοποιητικά. Θα τα βρίσκω αυτή η υπηρεσία. Αυτό εξοικονομεί πόρους. Σύνταξη, πότε θα παίρνουμε τα παιδιά που κάνουν 2 και 3 χρόνια. Το άλλο που λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε τώρα, γιατί πρέπει να σταματήσουμε και το εμπόριο γύρω από τον πανικό περί συντάξεων. Θα επανεργοποιήσουμε την Ήρυδα. Και αυτή την ξέρετε. Θυμάστε παλιά υπήρχε ένα σύστημα Ήρυδα που ήταν έξω από το Υπουργείο ΚΑΙ και τότε με τις διαδηλώσεις για τον Γρηγορόπουλο. Ένα σύστημα το οποίο θα παρέχει δωρεάν
Γιατί υποστήριξη σε εργαζόμενους, ασφαλισμένους και συνταξιούχους για το πότε, πώς και τα λοιπά, με ποιο τρόπο θα μπορούν να πάρουν συνταξιούχους. Είχε καλά αποτελέσματα. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ. Η ψηφιακή προγραμματική πότε θα εφαρμοστεί. Θα δούμε. Τώρα. Αυτή είναι μια διαδικασία συνεργασία με την Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να εφαρμόσουμε αυτό. Κύριε Θελού, δεν θα σα πω κάτι. Να απαλλάξουμε του λογιστέ και να υπολογίσουμε αλγορίθμου στο κοινό. Υπάρχει γενική οδηγία ή πρόθεση να μην υπάρχουν φόροι υπερτρίτων, δηλαδή η έμεση χρηματοδότηση να απαγορεύεται, διότι μεγάλο κομμάτι του ασφαλιστικού ήταν από κοινωνικού πόρου που στην πραγματικότητα είναι φόροι υπερτρίτων. Κοινωνικοί πόροι. Άλλο κοινωνικό πόρο που είναι ένα μεγάλο πράγμα το οποίο θα συζητήσουμε και άλλοι φόροι. Κοινωνικοί πόροι. Αυτό τι ήταν οι κοινωνικοί πόροι. Ο κοινωνικό πόρο είναι ένα κομμάτι μεγάλο τη συζήτηση για το νέο ασφαλιστικό. Και αυτό. Δεν είναι όμω. Δεν υπάρχει όμω μια τάση στην Ευρώπη ότι παιδιά πρέπει να είναι άμεση χρηματοδότηση και όχι μέσω. Περιφερειακά, όχι χιαστή δηλαδή. Καταρχήν υπάρχει να, αυτό. Αυτό υπάρχει και αυτό είναι λογικό να υπάρχει. Υπό την εξής έννοια, πρέπει να φτιάξουμε ένα αυτοτελές ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό σου λέω. Διότι άμα πει, εγώ θα βάλω στην βενζίνη φόρο. Προφανώς να καθοριστεί ο ρόλος του κράτους. Στο ασφαλιστικό, αλλά το πιο έτσι, ναι. Να καθοριστεί ο ρόλος του κράτους, να καθοριστεί ο ρόλος του συνταξιούχου και του ασφαλισμένου, να καθοριστούν διάφορα πράγματα. Του εργοδότη και όλα αυτά τα αισθήματα. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά δεδομένα τα οποία έχουν μείνει αναξιοποιητά για πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, ξέρετε τι τεράστια ακίνητη περιουσία έχουν οι φορείς που υποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας. Οι οποίοι είναι αποκλειστικά, γι' αυτό δεν πάνε τα ΙΠΕΔ, είναι αποκλειστικής υποχρέωσης για τη συντάξη, του συνταξίουχου. Ναι, τι και θα την κάνετε. Δηλαδή το ΙΚΑ, ας πούμε, έχει ένα τετράγωνο που είναι χαρλαιότρικο πανεπιστημίου, δηλαδή είναι αρτέρα. Πώς έχει γίνει το. Πώς έχει γίνει το. Πώς θα κάνουν για να επισκευαστούν το φαγοπότη για τα θέματα αυτά. Πήγα προχτές στο Ολυμπιακό χωριό. Για να τελειώσουμε εδώ και 14 χρόνια την υπόθεση με τα παρχωρητήρια. Τελειώνουμε τώρα από το 4, 11 χρόνια. Και ήταν τεράστιο κτίριο στην είσοδο του. Τεράστιο κτίριο. Λέω, τι είναι αυτό, ρε παιδιά. 57.000 τετραγωνικά λέει το κτίριο που θα πήγαινε κάποτε του Υπουργείου Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας, στον περίφημο, ναι. Αυτό βρέθηκε λοιπόν στη Μονίβα το πεδίο και σε μια κυπριακή offshore τώρα. Μάστε. 57.000 τετραγωνικά μέτρα κτίριο. Να ρωτήσω κάτι. Μετά τώρα, πήγαν τα λεφτά. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα με το τέλος της τουριστικής περίοδου έχετε στοιχεία, υπάρχει. Ακόμα όχι. Η Εργάνη δεν έχει βγάλει ακόμα. Η Εργάνη μαζεύει τώρα στοιχεία για την. Είναι, ξέρετε, 1 με 20 Οκτωβρίου είναι η περίοδος που όλες οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα καταθέτουν τα στοιχεία τους για το Εργάνη. Φοβάσαι ότι μπορεί να υπάρξουν ένα κύμα απολύσεων τώρα λόγω του τέλους της τουριστικής περίοδου. Όχι κάτι έκτακτο, αλλά κάτι. Στον χώρο του τουρισμού, τη απασχόληση του τουρισμού, υπάρχουν δύο προβλήματα. Ναι, μήπως κανένας προσλαμβάνει. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό. Και το άλλο πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και να βάλαμε βέτο στη διαδικασία με τα ευρωπαϊκά όργανα σε ό,τι αφορά τους μεταφερόμενους, υποτίθεται με την πρακτική τους άσκηση. Μαθευόμενους, υποτίθεται. Αυτή την παραμύθα τη μεγάλη, η οποία είναι, υποτίθεται έχει υποχρέωση η χώρα να φιλοξενεί το 17% των απασχολούμενων στον τουριστικό τομέα το καλοκαίρι. Και πάνε πάτε σε μεγάλα ξενοδοχεία. 80%. Αυτό είναι τέλα. Δηλαδή και αυτό διευρύνει το ποσοστό ανεργία στον χώρο του τουριστικού. Δεν έπρεπε να κάνετε. Λοιπόν, βάλαμε τώρα, κάναμε πάρα πολλού. Πάρα πολλού. Λοιπόν, κάναμε και στα κανάλια σας προαπαιτούμενα και αν θέλετε και σημαντικό πράγμα ισοδυνάμων να πούμε τη φορολογία. Τη φορολογία και των καναλιών και των υπόλοιπων. Εντάξει. Ό,τι πρέπει να πληρώσουμε. Στο φορολογούμενο πρέπει να πληρώσουμε. Για εταιρείες και άνθρωποι. Επειδή υπάρχουν εντυπώσεις που δεν είναι σωστές, τα ζούμε εμείς μέσα στα πράγματα. Δεν θέλει κανείς να γλιτώσει να πληρώνει. Ένα έντιμο περιβάλλον θέλει. Και με ισότητα και δικαιοσύνη για να μπορεί να λειτουργήσει. Και με αναστησιακό. Έχετε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη όσον αφορά το φόρο διαφήμισης και όλα αυτά. Θα το δούμε. Δεν υπάρχει. Ήρθαμε και σε εσάς προχτές, ήρθαμε τα κλιμάκια δηλαδή, πήγαμε και σε άλλα κανάλια. Θα εντατικοποιηθούν υποχρέωσή μας αυτή. Είναι υποχρέωση του κράτους. Για τα πάντα. Για τα εργασιακά ήταν. Προφανώς. Βρήκατε τίποτα. Θα το πούμε με πορίσματα αυτά. Δεν επιτρέπεται. Καταρχήν δεν επιτρέπει νόμος το να βγαίνει και να λέμε, ξέρετε, βρήκαμε στο. Όχι, λέω. Δεν έχει κανένα. Με βρήματα πάντα υπάρχουν, ξέρετε. Στο να πάει το ίδιο και αυτός μια εταιρεία, φυσικά. Πάντα με μπερονιέρα. Είναι μια συνήθις πρακτική που δεν εφαρμοζόταν παλιά ή το ξέρετε καλύτερα σε αυτό το πράγμα. Εφαρμοζόταν σε μικρομεσαία μαγαζάκια, σε μια καφετέρια, έμπαινε μέσα ο άλλος, είναι 1550. Κλείσιμο αυτό. Αυτό το κόψαμε. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε με άλλο τρόπο τη διαδικασία του καταστατικού. Και γενικά από ό,τι γνωρίζω και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν προσλαμβάνεται η στην μεγάλη επιχείρηση είναι λιγότερα τα προβλήματα. Θα τα δείτε. Λοιπόν, αφήσαμε για την έκπτωση στον έμφυα. Πολύ σημαντικό. Α, το αύριο. Αύριο θα τα αναλύσουμε όταν θα έρχεται το Μπουγιουρντή. Δεν θα πάει. Πάμε.